Μια χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Εύχομαι το 2020 καταρχήν να φέρει υγεία και χαρά σε εσάς και πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Δεν θα σας ρωτήσω αν έχουμε κάτι νεότερο, γιατί είναι πολύ νωρίς για τους 5 Έλληνες ναυτικούς, κύριε Υπουργέ. Σε αυτή τη φάση, κύριε Παπαδάκη, νομίζω το σημαντικό είναι να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Καταλαβαίνετε ότι πολλά από τα θέματα αυτά δεν είναι δημοσιοποιήσιμα και δεν βοηθούν την αίσια έκβαση του συγκεκριμένου περιστατικού. Παρ' όλα αυτά, και με βάση την εμπειρία που υπάρχει από προηγούμενες περιπτώσεις, οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται όμως να διατηρήσουμε χαμηλούς τόνους. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και με τη διατηρήση εταιρεία. Άλλωστε, αυτή ήταν η εντολή του Πρωθυπουργού και παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά τη συγκεκριμένη υπόθεση. Και βέβαια είναι τώρα θέμα διαπραγματεύσεων μεταξύ της εταιρείας και των απαγωγέων όταν επικοινωνήσουν για το ύψος των λίτρων. Γιατί αυτοί λίτρα θέλουν, και από ό,τι έλεγε και ο απαχθής που είχε, υπήρξε αίσιο τέλος, ο Γιάτης, που ήρθε το παιδί και είναι τώρα με τους γονείς του, μας προσέχουνε, λέει, τώρα μας προσέχουνε, πάνω σε δέντρο τον είχανε και του δίνανε να πιει νερό από το ποτάμι και... Γιατί εμείς είμαστε το χρήμα. Έτσι, τους βλέπουν σαν χρήμα τους απαχθέντες. Οπότε τους προσέχουν για να ζητήσουν και τα λίτρα που θέλουν να πάρουν. Ο αντικειμενικός σκοπός και στόχος είναι αυτός. Πάντως είναι το τρίτο περιστατικό μέσα σε ένα μήνα στην περιοχή. Είναι λίγο χρονικό διάστημα. Δεν αφήνει. Είναι ένα φαινόμενο διεθνές, κύριε Παπαδάκη, το οποίο σαφώς και μας ανησυχεί. Στην τελευταία σύνοδο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού το είχα θέσει ως πρώτο θέμα. Που θα πρέπει η διεθνή κοινότητα, η διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα να σκύψει για να το αντιμετωπίσει. Σε πρώτη όμως φάση μας ενδιαφέρει να λήξει με ίσιο τρόπο το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το θέσουμε ακόμα πιο ψηλά την ατζέντα. Έτσι πρέπει. Διότι είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει σίγουρα στο μέλλον. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Καλή χρονιά σας. Καλή χρονιά και όλα καλά.